Λοιπόν, έχω και 35 νομίζω 81 plus player picks. Τώρα αφού κρατάω μερικά πακέτα, ακόμα δεν έχω αποφασίσει αν θα κρατήσω ή θα ανοίξω. Αν και εδώ έχουμε uniform, Ρουιντιάζ. Αν και έχουν μείνει 3 μέρες, 4, κάτι τέτοιο, μέχρι να ξεκινήσει η Team of the Season. Ακόμα δεν έχω αποφασίσει αν θέλω να κρατήσω packs ή όχι. Μέχρι να αποφασίσω που μάλλον θα κρατήσω, θα κραφτάρω τα player picks για να μαζεύω λίγο fodder, να κάνω τα SBC που μας βγάζει κάθε μέρα. Εδώ και άλλο workout. Οπότε ναι, όλους τους 83, 84, 85 που θα χρειάζομαι για το καθημερινό crafting, απλά εν τέλει θα τους παίρνω από εδώ πέρα. Εδώ έχουμε και άλλον uniform, και άλλον uniform workout, τον 3P 87. Ουφ, εδώ έχουμε Benzema uniform. Δεν ξέρω αν πηγαίνει για κάτι. Όχι, είναι discard. Κι άλλο walkout, Szczęsny. Μέχρι τώρα πάντως πάνε πολύ καλά τα 81 plus player picks. Αυτή είναι η τελευταία νομίζω, όχι δεν είναι η τελευταία δεκάδα. Α, Reguilón κι άλλο walkout. Είναι τα τελευταία 14, ουσιαστικά 13. Έχουμε 85 πόνο. 85 ρασό. Έχουμε πάλι 3P inform. Θα τον πάρω έτσι λίγο το μεγαλύτερο rating. Κι άλλο inform, ο Ter Stegen 90. Στακάρουμε inform. Α, όχι, αυτό είναι το τελευταίο. Εδώ πέρα. Έχουμε 8 walkout από 35 picks. Θα πω ότι είναι πολύ καλό. Και δεν είναι και καλά rating. Λοιπόν, έχω τα 385 plus player picks. Πάμε να τα δούμε. Οκ, ξεκινάμε με uniform, τον Klein Dienst. Έχουμε Kobel. Και τελευταίο. Okay, έχουμε 90 Osimhen. Δεν νομίζω να πηγαίνει για τίποτα. Φόντερ θα είναι, ναι. Λοιπόν, σήμερα βγήκε ο Τσέχ σαν SBC. Εντάξει, δεν χρειάζεται να δούμε την κάρτα του. Είναι αρκετά φθηνός. Θέλει αρχικά τις Bronze και τις Silver Squad, κλασικά. Μία Squad 81 rating, 85, 87, 86, πάλι 87, 88. Αυτό. Είναι αρκετά φθηνός. Είναι ο Team of the Year Czech και γενικά είναι πάρα πολύ καλός τερματοφύλακας. Ίσως είναι και από τους καλύτερους, δηλαδή αυτό βλέπω τους αντιπάλους. Είναι ακραίος, ίσως και καλύτερος από τον Casillas, τον Thunderstruck Centurion, δεν θυμάμαι τι είναι. Οπότε αξίζει να τον κραφτάρετε, είναι πάρα πολύ καλός. Λοιπόν, μετά το ακραίο χθεσινό pool που είχαμε με τον Ronaldinho, έκανα άλλο ένα pick να ανοίξουμε. Πάμε να δούμε. Γιασίν! Παιδιά, δεν είναι καθόλου άσχημος ο Γιασίν. Δεν είναι καθόλου άσχημος και θα τον πάρω. Πόσο πάει? Α, έχει πέσει αρκετά, είναι 500 κάπα. Αλλά παιδιά, κάθε φορά που παίζω αντίπαλός του είναι ακραίος. Είναι φανταστικός, αλήθεια. Λοιπόν, έφτιαξα αυτή την ομάδα για να παίξω στα playoff, να δοκιμάσω και κάποιους παίχτες. Είναι ο Ροναλντίνιο μέσα προφανώς. Θέλω να ξαναδοκιμάσω τον Ροντρίγκο. Να δω πώς θα είναι, γιατί μ' άρεσε να τον είχα δοκιμάσει για 4-5 παιχνίδια. Επίσης θα δοκιμαστεί ο Μάτσεν, που βγήκε από τα rewards του προηγούμενου νομίζω Weekend League. Και τον βλέπω σε πολλές ομάδες και θα ήθελα να τον δοκιμάσω. Και προφανώς ο Γιασίν που βγήκε τώρα από το Icon Pick. Οπότε έχουμε 2, 3, έχουμε 4 παίκτες να δοκιμάσουμε. Τα playoff γενικά είναι λίγο πιο εύκολο, είναι πιο χαλαρά. Οπότε μπορώ να φτιάξω και λίγο πιο fun ομάδες.